Συμβολικά η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ έγινε στην Πτολεμαΐδα, σε μια περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πλήττεται πολύ έντονη από την προσπάθεια απολιγνητοποίησης η οποία γίνεται από τη χώρα στα πλαίσια της εθνικής και της ευρωπαϊκής στόχευσης, αλλά και πολύ επίκαιρο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, γιατί η απολιγνητοποίηση, η διαδικασία της απολιγνητοποίησης που ξεκίνησε πριν από 3-4 χρόνια, έρχεται να αξιολογηθεί πλέον με τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα. Γεωπολιτικά δεδομένα τα οποία δημιουργούν απαιτήσεις ενεργειακής αυτάρκειας της χώρας μας και όλων των χωρών φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και υπ' αυτήν την έννοια με ένα νέο τέτοιο πρίσμα πρέπει να επαναπροσδιοριστεί όλη η φιλοσοφία και η στρατηγική. Αυτά ήταν τα θέματα τα οποία, το θέμα το πρώτο που απασχόλησε το Διοικητικό Συμβούλιο ΣΚΕΔΕ. Είχαμε εκεί και τους αρμόδιους υπουργούς, είχαμε και τους συνδικαλιστές, τους εργαζόμενους στην ΔΕΗ, καθώς και φυσικά είχαμε και τους εκπροσώπους των Δήμων της περιοχής, οι οποίοι έχουν τις πολλές επιπτώσεις. Πέραν αυτού, συζητήθηκε το κυρίαρχο θέμα που απασχολεί όλους τους Δήμους και φυσικά τα νοικοκυριά της χώρας, το κομμάτι του κόστους του ενεργειακού. Ένα ενεργειακό κόστος που έχει τεινάξει στον αέρα όλους τους προϋπολογισμούς των οικογενειών, των νοικοκυριών, αλλά και των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και επειδή οι Δήμοι θα πρέπει να σταθούν όρθιοι, με την έννοια ότι οι Δήμοι είναι ένα αποκούμπι των πολιτών αυτή τη στιγμή και δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για αυξήσεις στο νερό, ούτε για αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, πρέπει και είναι απαραίτητο να υπάρχει διαφορετική πλέον ιεράρχηση των δαπανών και να μεταφερθούν πόροι από επενδυτικά αγαθά σε στήριξη των Δήμων για να μπορέσουν οι Δήμοι να είναι όρθιοι. Αν δεν υπάρξει στήριξη των Δήμων, όλοι οι Δήμοι της χώρας μετά από το Μάιο θα κηρύξουν στάση πληρωμών. Δεν υπάρχει δυνατότητα να αντεπεξέλθουμε σε αυτά τα τεράστια έξοδα που έχουμε. Και φυσικά, επειδή δεν μπορεί να γίνει αυτό, γιατί οι πολίτες θέλουν τη στήριξη, θέλουν τις καθημερινές υπηρεσίες, προφανώς θα πρέπει η πολιτεία να δώσει επιπλέον πόρους στους Δήμους. Έδωσε μισή ΚΑΠ, μισό μηνιάτικο να το πω έτσι, μέχρι στιγμής. Αυτό το οποίο έχουμε προϋπολογίσει για να βγουν οι προϋπολογισμοί φέτος είναι ότι θα πρέπει να έχουμε μία ενίσχυση τμηματικά περί των 4 ΚΑΠ φέτος για να βγουν οι προϋπολογισμοί. Και επίσης μία γενναία ενίσχυση της μεγαβατόρας για τις ΔΕΙΑ, ούτως ώστε να μπορέσει η ΔΕΙΑ όλη της χώρας να προχωρήσουν απρόσκοπτα αντιμετωπίζοντας το οικονομικό κόστος. Αυτό το οποίο εισπράξαμε είναι ότι θα υπάρξει αυτή η τμηματική ενίσχυση, περιμένουμε και νομίζω ότι θα το αντιμετωπίσουμε μαζί με την πολιτεία στα πλαίσια του εφικτού.